Ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ζορζ Σαρή Νινέτ. Ξημέρωνε. Το τρένο πλησίαζε στο Παρίσι. Τα περίχωρά του διαγράφονταν όλο και πιο καθαρά. Εικόνες μιας γρήγορης μουβής ταινίας. Σπίτια ομοιόμορφα, με κεραμιδένιες δίριχτες και πες, καμινάδες να καπνίζουν και ο ψηλόλιγνος καπνός τους να σμίγει με την πρωινή ομίχλη. Μικροί ασθενικοί κήποι φραγμένοι, δέντρα απογυμνωμένα από τα φύλλα τους και στην άκρη του δρόμου, στη φυλασσόμενη διάβαση πίσω από την μπάρα, ακίνητοι άντρες γυναίκες με τα ρούχα της δουλειάς, αγουροξυπνημένοι να κοιτούν την ταχεία να περνά και να ονειρεύονται χώρες, πολιτείες, κάποιο άλλο περίχωρο που ποτέ δεν θα γνωρίσουν στη σύντομη ζωή τους. Ο προσφέρ χτύπησε διακριτικά την πόρτα του Βαγγολί και μπήκε. Η αίμα είχε κιόλα σηκωθεί, ήταν ντυμένη και χτένιζε τα μαλλιά της. «Πώς κοιμηθήκατε?» τη ρώτησε φιλώντας την τρυφερά. Η αδερφή του ακούμπησε το δίχτυ του χεριού της πάνω στα χείλη της. «Σσσ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 σ
αισθανόμουν πολύ ταραγμένη, κάθε τόσο ξυπνούσα, σκεφτόμουν το κοριτσάκι μου εξόριστο στις καλαόγριες. «Έλα καλή μου, μη στεναχωριέσαι, κι εσύ στα 12 χρόνια σου ήσουν οικότροφος στο ίδιο κολέγιο και δεν έπαθες τίποτε». «Όχι Προσπέρ, δεν είναι το ίδιο, εμένα κανένας δεν με ξεφορτώθηκε. Η μητέρα ο Πολ με έστειλαν στο Παρίσι γιατί στο Σεν Λουί δεν υπήρχε λύκειο. Αναγκαστικά όπως όλα τα παιδιά των απίκων έπρεπε να πάω στη Γαλλία. Όμως τον Νινετάκι μου μπορούσε να συνεχίσει στην Αθήνα το σχολείο του. Η απόφασή μου να τη διώξω, δική μου ήταν η απόφαση, μαραίνει την καρδιά μου, με απελπίζει». «Έμα, τι υπερβολές είναι αυτές». «Μην υψώνεις τη φωνή Προς, θα την ξυπνήσεις. Τώρα που πλησιάζει το τέλος της διαδρομής, τολμώ να πω την αλήθεια. Διώχνω το παιδί μου. Αχ, αγαπημένα μου αδελφέ, όλη τη νύχτα ξαναζούσα την ευλογημένη μέρα της γέννησής της στην Κωνσταντινούπολη. Θυμόμουν με νοσταλγία τους πόνους της γέννας πάνω στο μεγάλο κρεβάτι και ύστερα την ευτυχία που με πλημμύρισε όταν έσφιξα στην αγκαλιά μου το μωρό μου, το θαύμα της ζωής. Η Νινέτ μου χάρισε μια αίσθηση μοναδικότητας. Ήμουν η εκλεκτή του Θεού, η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που γεννούσε. Θυμάμαι πως την είχαν φασκιώσει, εγώ φώναξα να την ξεφασκιώσουν. Ήθελα από την πρώτη της ανάσα να νιώσει ελεύθερα, να κουνάει χέρια και ποδαράκια. Ο Σοκράτης τρόμαζε που η κόρη του έκλαιγε, για μένα το κλάμα της ήταν τραγούδι. «Αδελφέ μου, θα σου ανοίξω την καρδιά μου. Όταν γέννησε την ειρήνη και ύστερα τη ζωή, ήμουν ευτυχισμένη και με την ίδια λαχτάρα της έσφιξα στην αγκαλιά μου. Όμως η κρυφή μου αδυναμία είναι η Νινέτ. Την αγαπώ όσο κανέναν άλλον στον κόσμο». Η Έμα έκλαιγε στην αγκαλιά του αδελφού της. «Μην κλαις, μην κλαις, θα ξυπνήσεις τη μικρή». Η μικρή δεν κοιμόταν, είχε ξυπνήσει πριν ακόμα σηκωθεί η μητέρα της. Ένα κακό όνειρο την τρόμαξε και της έδιωξε τον ύπνο. Ήταν, λέει, σε μια απέραντη θάλασσα και γύρω της κόσμος πολλής, η κυρία Λίνα, ο Τουλουμπής και η Τουλουμπίνα, η Μαλβίνα, η κυρία Περσεφόνη και πολλά μωράκια ίδια με την Ειρήνη, μα πουθενά η μαμά. Και ο καπετάνιος κολυμπούσε στο πλάι της και της είπε: «Μην ψάχνεις, η μαμά σου πνίγηκε». Και η κυρία Περσεφόνη γελούσε και εκείνη έκανε να φωνάξει βοήθεια και το στόμα της ήταν μπουκωμένο νερό. Άνοιξε τρομαγμένη τα μάτια και ξανατρόμαξε. Τι ήταν αυτό το ντάκαντούκου? Είχε ξεχάσει πως βρισκόταν στο τρένο. Πού ήταν η μαμά της? Η μαμά της ξεπρόβαλε από την κάτω κουκέτα με το μεσοφούστανο να της φύγει τη μέση και με τους απαλούς της ώμους γυμνούς να φέγγουν στον γκριζοπό πρωινό. Αργά περπάτησε ως το παράθυρο, κοίταξε έξω και δάκρυα έτρεξαν στα χλωμά μαγουλά της. Η Νινέτ μέσα από τις χαραμάδες των κλειστών ματιών της, με την καρδιά της να φτερουγάει ακόμα, άρχιζε να παραφυλάει την αίμα σαν να περίμενε να ανακαλύψει ένα μυστικό πίσω από τους κρυφούς στεναγμούς της. Ύστερα την είδε να ντύνεται αργά, χαμένη στις σκέψεις της, να χτενίζει με τα δάχτυλα τα ξαφά της μαλλιά και τότε χτύπησε η πόρτα και μπήκε ο θείος. Άρχισαν να μιλούν ψιθυριστά γιατί η καημενούλα κοιμάται και η καημενούλα ασφάλισε δυνατά τα μάτια να μην καταλάβουν πως ήταν ξύπνια και άγουγε τις κουβέντες τους. Η μαμά έκλαιγε πάλι: «Διώχνω το παιδί μου». Κι ύστερα να θυμάται τη μέρα που το γέννησε πάνω στο μεγάλο κρεβάτι με τα στραφτερά πόμολα στην Κωνσταντινούπολη. Το κρατούσε στην αγκαλιά της, του έλυνε τη φασιά και εκείνο έκλαιγε, το κλάμα του ήταν τραγούδι.
Και να που τώρα αρχίζεται πως αγαπάει εκείνη την κόρη της την Ινέτ πιο πολύ και από τη ζωή και την ειρήνη, πως την αγαπάει όσο κανέναν άλλο στον κόσμο. Η Ινέτ είναι το θαύμα της ζωής μου. Οι λέξεις ελαφριές που πουλένει στροβιλίζονται, χαϊδεύουν τα μάγουλα της Ινέτ, κρυπώνουν βαθιά στο μυαλό της, στις σπηλιές όπου τα παιδιά καταχωνιάζουν τη ζωή στα καμώματα, τα χαρούμενα ή τα λυπητερά, να τα θυμούνται αργότερα σαν μεγαλώσουν. Η Ινέτ όμως δεν θα περιμένει για να τα θυμηθεί. Οι μαγικές λέξεις της μαμάς μπαίνουν πλάι και μετριούνται με το χτες. Ποιο είναι το φασιωμένο μωρό στην αγκαλιά της Έμα? Η Ινέτ. Ποιο είναι το θαύμα της ζωής? Η Ινέτ. Ποιος χάρισε την πιο μεγάλη ευτυχία στην κυρία Έμα? Η Ινέτ. Τρεις φορές, χίλιες φορές η Ινέτ. Και ξαφνικά το σκοτεινό πέπλο του θυμού και της πίκρας της σκίζεται. Ναι, εκεί στη Μοτολομβίλοφσκα ο Παλιοκόλιας την έδιρε γιατί του έσκησε ένα βιβλίο του πιάνου και εκείνη τον δάγκωσε και του έριξε πέτρες. Μαυροτσούκαλο, δεν αξίζεις ούτε το μουχλιασμένο καρβέλι, της φώναξε και εκείνη ξαφνιάστηκε. Ποιο καρβέλι? Ήταν μικρή και κουτούλα, πίστεψε όλες τις λέξεις που ο Χαζοκόλιας της έμπηξε σαν καρφιά στην καρδιά της. Μπα, δεν το ξέρεις, είσαι παιδί μιας τσιγκάνας. Η μαμά σου, αυτή που νομίζεις μαμά σου, σ' αγόρασε για ένα καρβέλι ψωμί και αυτό το είχε για πέταμα, γιατί ήταν μουχλιασμένο. Τόσα χρόνια παιδί μιας τσιγκάνας και η μαμά της η όμορφη Έμα να μην είναι η αληθινή της μαμά. Και ξαφνικά, εκεί ψηλά στην κουκέτα του Βαγκονλή, ο κόμπος λύθηκε, τα κακά μάγια σκορπίστηκαν και η Ινέτ νιώθει να γεννιέται ξανά μέσα στο τρένο που πλησιάζει στο Παρίσι. Ανοίγει τα μάτια και αντικρίζει το φως ενός κόσμου καινούριου και όμορφου. «Ξύπνησες, κόρη μου! Καλημέρα, μανούλα!»